Παραπάνω από το 50% των πολιτών είναι ανεβολίαστοι και αυτό μεταφράζεται αρνητικά και για τα καταστήματα εστίασης, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν θα δουλεύει στο ίδιο επίπεδο ικανοποιητικά. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, το 50% περίπου του στο γενικό πληθυσμό παραμένει ανεμβολίαστο, που σημαίνει ότι το 50% των δυνητικών πελατών δεν θα μπορούν να επισκεφθούν τους εσωτερικούς χώρους των εστιατορίων. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με την πρόοδο του καιρού μπαίνουμε στο χειμερινή περίοδο, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να κάτσει στον εξωτερικό χώρο, ακόμα και αν έχει μία θέρμανση ο χώρος, δεν θα μπορεί να κάτσει να, τουλάχιστον στο φαγητό. Να απολαύσει, ναι. Γιατί ουσιαστικά η φαγητό σημαίνει θαλπορή, δεν σημαίνει είμαι παγωμένος και κάθομαι στον εξωτερικό χώρο να φάω. Όποιο μέτρο οικονομικό ληφθεί, θα ληφθεί μέσα στο Νοέμβριο με βάση τα στοιχεία που θα καταγραφούν έπειτα από την εφαρμογή των νέων μέτρων στα καταστήματα εστίασης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Καβαθάς. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε θέσει το θέμα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό με επιστολή μας. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα μετρήσει για μας είναι τα συγκριτικά στοιχεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας μετά από ένα μήνα λειτουργίας τουλάχιστον αποκλειστικά στους εσωτερικούς μας χώρους. Άρα όποιο μέτρο ληφθεί, θα ληφθεί μέσα στο Νοέμβριο πλέον και όχι νωρίτερα. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχω. Δεν βλέπω τη διάθεση της πλευράς της κυβέρνησης να ανακοινώσει πρώιμα μέτρα στήριξης του κλάδου. Άλλωστε, αν είχε διάθεση να το κάνει αυτό, το έχω προκαλέσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Έχω πει ότι περίμενα την ανακοίνωση του mini lockdown από 13 Σενάτου μέχρι 31 Μαρτίου να συνοδεύεται από αντισταθμιστικά μέτρα στήριξης του κλάδου. Δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Άρα συμπεραίνω ότι αυτό θα είναι αποτέλεσμα συγκρίσεων κύκλου εργασιών περσινής και φετινής χρονιάς. Η λειτουργία των επιχειρήσεων στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου το υψηλό των εμβολιασμένων, το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι υψηλότερο, οδηγούνται σε μια κανονικότητα. Το βλέπουμε και από την Πορτογαλία, που έχει ξεπεράσει το 85%, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, σε εμβολιαστέντες, αλλά ακόμα και από την Ισπανία που έχει επαναλειτουργήσει σχεδόν ελεύθερα.